513, τον πρώτο ψαλμό του Δαβίδ. Σελίς 513, τον πρώτο ψαλμό από το Λόγο του Θεού. Πρώτος ψαλμός, πρώτο εδάφιο. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισεν. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύχταν. Και θέλει είστε ως δέντρον, πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα ως αν πράτη θέλου συνευοδοθεί. Δεν θέλου είστε όμως, δεν θέλου είστε ούτως ή ασεβείς, αλλά ως το λεπτό άχυρον, το οποίο εκρύπτει ο άνεμος, δια τούτο δεν θέλουν συνεγερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος των οδών των δικαίων, ιδέ οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό, καθώς είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Καθώς αποτελεί την απόλυτη και μοναδική αλήθεια που έχει αποκαλυφθεί ποτέ ανάμεσα στους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα από αυτόν μπορεί ο μελετητής, αυτός που εντρυφά μέσα στο Λόγο του Θεού και επιμένει να διακρίνει πνευματικούς νόμους, οι οποίοι είναι αμετάκλητοι, αμετάθετοι και απαράβατοι. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη, βεβαιωμένη διαλήθεια, αλήθεια, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Λόγος του Θεού είναι σαν το χρυσάφι, το δοκιμασμένο διαπυρός. Είναι δοκιμασμένος ο Λόγος του Θεού, είναι πραγματικά Λόγος του Θεού. Ο Θεός δεν είναι αληθής και ό,τι μέσα από το γεγραμμένο λόγο του αποκαλύπτει στους ανθρώπους, αναλαμβάνει και την υποχρέωση να το εκπληρώσει εις τους πιστεύοντας, εις τους υπακούοντας και εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν, και μάλιστα γνωρίζοντας και την αδυναμία των ανθρώπων, αναλαμβάνει να το εκπληρώσει δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα λοιπόν μέσα από τον πρώτο αυτόν ψαλμό ο Θεός μας αποκαλύπτει έναν, θα έλεγα, μοναδικό πνευματικό νόμο. Ότι κάποιους ο Θεός τους καθιστά σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, όπου το δέντρο αυτό που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων δίδει τον καρπόν αυτού πάντοτε εν το καιρό αυτού, πρώτον. Δεύτερον, το φύλλο του πάντοτε θάλει και ποτέ δεν μαραίνεται. Και τρίτον, αυτός ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός καθιστά ως δέντρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, όσα αν πράττει θα ευωδώνονται. Αυτή είναι η μία κατηγορία των ανθρώπων στην οποία ενεργεί ο Θεός κατά αυτόν τον θαυμαστό, απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο. Κάποιος λοιπόν καθιστά ο Θεός σαν ένα δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, καρποφορεί πάντοτε στον κατάλληλο καιρό, ποτέ δεν ξεραίνεται, αλλά τα φύλλωματά του πάντοτε θάλουν και ό,τι αν πράττει ο Θεός θα ενεργεί ώστε να ευωδώνονται. Απ' την άλλη μεριά, μια άλλη κατηγορία ανθρώπων και μάλιστα πιστών, γιατί σήμερα απευθύνεται στην Εκκλησία του Θεού ο Λόγος του Θεού, θα μοιάζουν σαν το λεπτό άχυρον,
που πολύ εύκολα το διασκορπίζει ο άνεμος, και επειδή ακριβώς θα είναι σαν το άχυρον και όχι σαν την πέτρα, σαν το άχυρο που διασκορπίζεται από το ελάχιστο αεράκι, δεν πρόκειται να εγερθούν στην Ανάσταση την πρώτη της δικαιοσύνης και της αιώνιας ζωής του Θεού, και ούτε θα βρεθούν στη συνάθρηση των δικαίων στον ουρανό. Και αυτό οφείλεται διότι ο Θεός αναγνωρίζει τους δίκαιους από την οδό τους και τους ασεβείς από την οδό τους. Ο νόμος λοιπόν του Θεού είναι, ο πνευματικός αμετάθετος απαράβατος λόγος, είναι να δύο δρόμοι, να δύο ζωές, να δύο κατηγορίες ανθρώπων, να δύο προσδιορισμένα με τα πάσης βεβαιότητος από τον Θεό μέλλοντα, δηλαδή μελλοντική ζωή και μελλοντική πορεία. Απ' τη μια μεριά η οδός της απεριόριστης ευλογίας, σαν δέντρο πευτευμένο παρά τη ουσίακα των υδάτων, με καρποφορία μεγάλη, με φύλωμα να θάλει και να μην μαραίνεται και ό,τι αν πράττει να ευωδώνεται, και απ' την άλλη μεριά ο άνθρωπος, ο οποίος σε αντίθεση με αυτόν που μοιάζει ως δέντρο πευτευμένο παρά τη ουσίακα των υδάτων, θα είναι σαν άχυρο το οποίο θα διασκορπίζεται εύκολα από το παραμικρό αεράκι, με αποτέλεσμα να μην λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση των δικαίων και να μην βρεθεί στον ουρανό στη σύναξη των Αγίων, στην τράπεζα του ουρανού. Και όλα αυτά ο Θεός τα αποκαλύπτει για να γνωρίζουμε κάθε ένας από μας με βάση την πορεία μας το άμεσο, το έμεσο, αλλά και το αιώνιο μέλλον. Το άμεσο, το μακρύτερο, αλλά και το αιώνιο μέλλον μας. Δηλαδή σήμερα θα φύγουμε από εδώ γνωρίζοντας το μέλλον μας. Όχι από καφετζούδες, μάγους και επαϊδούς, όχι από πνεύματα πονηρίας, μαγείας, σατανικά, αλλά από τον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του Θεού. Από σήμερα και στο εξής μπορώ να γνωρίζω με τα πάσης βεβαιότητος το μέλλον που ο Θεός έχει προετοιμάσει για μένα αλλά και για τον κάθε έναν από εμάς. Με τα πάσης βεβαιότητος, χωρίς αμφιβολία, χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς διαλογισμούς, χωρίς ολιγοπιστία. Γιατί είτε πιστεύω στο Λόγο του Θεού, είτε δεν πιστεύω στο Λόγο του Θεού, ο Λόγος θα εκπληρωθεί. Ο Θεός θα τον εκπληρώσει. Και αυτό εξαρτάται απολύτως από τον κάθε έναν από εμάς προσωπικά. Και σαν συνέχεια και οικογενειακά και σαν συνέχεια και εκκλησιαστικά. Και ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Πρόσεξε την πορεία σου να μην είναι μέσα στη βουλή των ασεβών, αλλά είναι μέσα, να είναι μέσα στη βουλή των ευσεβών. Τι είναι ευσέβεια πρώτον και την ασέβεια? Ψεύδια είναι ο καλός σεβασμός. Είναι σέβομαι το Θεό μέσα από την υγιένουσα διδασκαλία, καθώς είναι γεγραμμένο. Εάν κάποιος ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί ακριβώς τους υγιένοντες λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την κατευσέβιαν διδασκαλίαν, είναι τετυφωμένος, δεν εξεύρει ουδέν
αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας και συνεχίζει μία πορεία κατά την φουλήν όχι των ευσεβών, αλλά των ασεβών. Ακόμη, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, «Παύλος δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστην των εκλεκτών του Θεού, η οποία είναι η επίγνωση της αληθείας της κατευσέβειαν». Και μάλιστα ακόμη περισσότερο λέει, «γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια», που σημαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία, στην επίγνωση της κατευσέβειαν αληθείας, διότι η ευσέβεια είναι προς πάντα αφέλιμος, για πάντα θα είναι ωφέλιμος στη ζωή σου, έχουσε επαγγελία, όπως είπαμε, και της παρούσης ζωής και της μελούσης. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να εξετάζω, πού περπατώ και να διορθώσω, αν δεν περπατώ στην κατευσέβειαν οδόν. Η πορεία μου, αν είναι στην κατευσέβειαν οδόν, στην επίγνωση της κατευσέβειαν αληθείας. Αν σέβομαι το Θεό και φοβάμαι το Θεό ορθώς, εν πνεύματι Αγίω και εν αληθεία. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι οι προσκυνούντες πρέπει να προσκυνούν και να λατρεύουν το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Αν λοιπόν το περπάτημά μου πρώτον είναι μέσα στην υγιένουσα διδασκαλία, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν εκλίνω δεξιά ή αριστερά, δεν δολώνω το Λόγο του Θεού, δεν ξεφεύγω, ούτε θεωρώ ότι είναι αυστηρός ο Λόγος του Θεού, αλλά με τη χάρη του Χριστού τα πάντα δύναμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Το δεύτερο είναι, δεν εστάθη εις την οδόν των αμαρτωλών. Πού στέκεσαι, πού παρατηρείς, πού βλέπεις, τι βλέπεις. Βλέπεις την αμαρτία, καθώς πάσα ανομία είναι αμαρτία και πάσα αδικία είναι αμαρτία, και στέκεσαι εκεί. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, βλέπεις το κακό, φεύγε. Εάν βλέπεις την αμαρτία, είτε με τη μορφή της ανομίας, της παράβασης, είτε με τη μορφή της αδικίας στους ανθρώπους, και στέκεσαι εκεί, τότε δεν μπορείς να είσαι σαν δέντρο, ποτέ σαν δέντρο πευτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Ο άνθρωπος του Θεού την αμαρτία την ελέγχει, γιατί είναι μέσα στο φως, Υιός Φωτός, και απομακρύνεται από αυτήν. Τρίτον, επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε. Πού αναπάβεσαι, ποια είναι η παρέα της ανάπαυσής σου, ποια είναι η διασκέδασή σου, ποια είναι η ξεκούρασή σου. Είναι με χλεβαστές, με εμπέκτες, με ήρωνες, με ανθρώπους που κρίνουνε, που κατακρίνουνε, με θυμώδεις, με παραπονούμενους. Πού αναπαύεται η ψυχή σου, πού αναπαύεσαι. Χαίρεσαι και αναπαύεσαι να κάθεσαι και στην καθέδρα των χλεβαστών. Δεν είσαι και δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις από τα δέντρα τα πεφυτευμένα παρά τους ρίακας των υδάτων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να διακρίνουμε την πορεία μας, αυτά που παρατηρούμε και μένουμε, και την ανάπαυσή μας, την ξεκούραση της ψυχής μας. Δηλαδή όλη τη ζωή μας.
γνωρίζοντας ότι από την πορεία μας, από τη θέση μας και από την ανάπαυση της ψυχής μας εξαρτάται το υπόλοιπο της ζωής μας. Και επειδή λέει ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν περιεπάτησε, ποτέ δεν εστάθη και ποτέ δεν εκάθισε, έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας δώσει απάντηση και σε αυτό. Καθώς είναι γεγραμμένο, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών, του Υιού του Θεού, καθαρίζει ημάς πάντοτε από πάσης αμαρτίας, ώστε έστω και αν περπάτησα στη Βουλή των Ασεβών, εάν τώρα πάω και μετανοήσω, στον Θεό εξομολογηθώ και παραιτηθώ από την οδόν αυτήν, τότε λογίζομαι σαν να μην έχω περπατήσει ποτέ, και αν πάρω την απόφαση από εδώ και στο εξής να περπατήσω στην οδόν των ευσεβών, να έχω κάνει ένα πολύ σοβαρό βήμα για ένα μέλλον ευλογημένο παρακυρίου, εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια, έχοντας επαγγελίες και για την παρούσα και για τη μέλουσα ζωή, καθώς γυμνάζομαι στην ευσέβεια. Το ίδιο και εκεί που στέκομαι, εκεί που μου αρέσει να παρατηρώ, να βλέπω, να ζω, αν ή την ζωή μου την θέτω μέσα σε αμαρτία και όχι σε αγιασμό, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή μπορώ και πάλι να πάω στο Θεό και να εξομολογηθώ παρετούμενος από τη ζωή αυτή μέσα στους αμαρτωλούς. Μπορεί να μην είμαι αμαρτωλός, αλλά από τη ζωή αυτή μέσα στους αμαρτωλούς ο Θεός θα με ελεήσει, θα με καθαρίσει, θα με αγιάσει και θα μου δώσει την ευκαιρία από εδώ και μπρος να στέκομαι ανάμεσα σε αγίους ανθρώπους του Θεού, μακριά από κάθε μορφή αμαρτίας που είναι ανομία ή παράβαση στο Λόγο του Θεού και αδικία ή έργα σαρκός ανάμεσα στους ανθρώπους. Το ίδιο και το τρίτον, αν μέχρι τώρα εφρενόταν η καρδιά μου, καθώς είναι γεγραμμένο ότι θα εξητούν τις έσχατες ημέρες διδασκάλους κατά την επιθυμία της καρδιάς τους, γαργαλιζόμενη την ακοή. Εάν δηλαδή θέλω να κάνω παρέα, χαίρομαι στην παρέα των χλεβαστών, των ανθρώπων δηλαδή που εμπέζουν, ειρωνεύονται, κρίνουν, κατακρίνουν, καταδικάζουν, εκφράζουν παράπονα, έχω την ευκαιρία σήμερα να ξεφύγω από την οδόν και από την καθέδρα των χλεβαστών και από την πορεία και τη βουλή των ασεβών, ζητώντας το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει και να κάνω μια καινούργια αρχή. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο να τα κατανοήσω αλλά και να τα εκτελέσω, αλλά δεν φτάνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά να καταλάβω την ευθύνη μου, την προσωπική, για την μέχρι τώρα πορεία της ζωής μου, ώστε να μετανοήσω και να επιστρέψω στο Θεό λέγοντας «εγώ φταίω, εγώ αμάρτησα, δικό μου είναι το λάθος, συγχώρεσέ με και ελευθέρωσέ με από όλα αυτά». Αλλά δεν είναι αρκετό. Υπάρχει κάτι που αν δεν υπάρξει, και πάλι δεν μπορώ να είμαι δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά μου και εν το νόμο αυτού πρέπει να μελετώ ημέρα και νύχτα. Θα πάρω λοιπόν το θέλημά μου
δαμάζοντας το σώμα μου και δουλαγωγώντας το, δαμάζοντας την καρδιά μου που είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, δαμάζοντας και το πνεύμα μου που είναι αλαζονικό και υπερήφανο και επίμονο και πολλές φορές με ιδιογνωμοσύνη, δαμάζοντας λοιπόν την ύπαρξή μου να τη θέσω μέσα στο θέλημα του Λόγου του Θεού, μέσα στο Λόγο του Θεού, και να μελετάω, όχι απλώς να διαβάζω πότε πότε, να μελετάω το Λόγο του Θεού ημέρα και νύχτα, να μένω σε Αυτόν, ώστε ο Θεός να βρίσκει την ευκαιρία να αυξάνει την προκοπή μου και να γίνεται φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Νόμος απαράβατος. Λόγος απλός, κατανοητός από όλους μας και ιδιαιτέρως ενεργός. Η πίστης γίνεται ενεργής όταν αυτά τα απλά λόγια του Λόγου του Θεού σήμερα, κάθε ένας από μας ξεχωριστά και όχι μόνο σαν άτομα αλλά και σαν οικογένεια, δηλαδή να πάρω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου αν έχω, να πάρω τους γονείς μου αν είμαι υπό την εξουσία τους, να σταθώ στην παρουσία του Θεού και να διεκδικήσω αυτή τη συγκεκριμένη πορεία, ζωή και ανάπαυση της ψυχής μου. Με απόφαση στη συνέχεια να μελετώ ημέρα και νύχτα και το θέλημά μου να είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Τα αποτελέσματα, αδελφοί, θα είναι υπερθαύμαστα. Άμεσα, καθώς ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις Του, να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν δύναται και θέλει και μπορεί και είναι έτοιμος να ενεργήσει κατά το λόγο Του, κατά το θέλημά Του, κατά την πίστη μας και κατά την εξήτησή μας. Από σένα και από μένα εξαρτάται απόλυτα. Δεν είναι κάτι δύσκολο και δεν είναι κάτι δυσνόητο. Είναι κάτι απλό, αλλά απολύτως αποτελεσματικό. Και ο Θεός θέλει να σε βρει έτσι, να σε βρίσκει έτσι, να σε απολαμβάνει έτσι, γιατί η τρυφή του Θεού είσαι εσύ. Είναι τα παιδιά του Θεού. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Χαίρεται να ανταποκρίνεται στο πλησίασμα του ανθρώπου του Θεού προς Αυτόν με το να πλησιάζει και Αυτός με ανοιχτή την καρδιά, την αγκαλιά, την ευλογία Του για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Σήμερα να πάρουμε, αδελφοί αγαπητοί, μια καλή απόφαση. Είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό. Να μετανοήσουμε, να απορρίψουμε την βουλή των ασεβών, την οδό των αμαρτωλών και την καθέδρα των χλεβαστών. Και αυτό που κάνουμε τώρα, να συνεχίζουμε να το κάνουμε όλο και περισσότερο, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να μένουμε στο Λόγο του Θεού, να δίνουμε την ευκαιρία στο Θεό κατά την αιώνια υπόσχεσή Του, την οποία επιβεβαίωσε μάλιστα και με θόρκου, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Αν όμως δεν πάρουμε αυτή την απόφαση, ούτε ευλογία ούτε πλήθυνση θα δούμε στη ζωή μας. Γιατί θα μοιάζουμε σαν το άχυρο που το εκρύπτει, το διασκορπίζει ο άνεμος. Και το τέλος, ούτε στην πρώτη Ανάσταση θα λάβουμε μέρος, αλλά ούτε και στην σύναξη των δικαίων στον ουρανό θα είμαστε εκεί. Από μας εξαρτάται. Μπορούμε να πάρουμε αυτή την απόφαση. Μπορούμε να πούμε αμήν Κύριε. Μπορούμε να πούμε θέλω Χριστέ μου, βοήθησέ με.
Από μας εξαρτάται. Βλέπετε πόσο εύκολα κερδίζεται, αδερφοί αγαπητοί, η ευλογία του Θεού. Πόσο εύκολα απομακρύνονται τα παράπονα. Πόσο εύκολα διαπιστώνουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη και πιστός στο Λόγο Του. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα, αδελφοί μου. Με τη βουλή των ευσεβών, στην οδό των Αγίων και στη καθέδρα των ευλογημένων. Τόσο εύκολα. Πρόσεξε την πορεία σου, πρόσεξε τη ζωή σου και πρόσεξε την ανάπαυσή σου. Τόσο εύκολο. Πιο εύκολο δεν μπορεί να γίνει. Ας το αποφασίσουμε σήμερα. Ας πάρουμε αυτή την ωραία απόφαση. Για να μοιάζουμε με ένα δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, να έχει πάντοτε καλό καρπό, πολύ καρπό, εις δόξαν Θεού Πατρός, τα φύλλα του να θάλουνε, να είναι μέσα στην παρουσία και στην ευλογία του Θεού πάντοτε, και ό,τι αν πράττει, ο Θεός να το ευωδώνει. Τόσο εύκολο και τόσο απλό. Να πάρουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, αυτή την απόφαση. Εγώ θέλω να πάρω αυτή την απόφαση. Αμήν. Ας σηκωθούμε να ψάλουμε τον ύμνο 167 από τα μικρά υμνολόγια.